επειδή λύγει το έτος, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να έχουν κάρτα μονίμου, θέση μονίμου κατοίκου στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, θα πρέπει να έρθουν και να ανανεώσουν τις υπάρχουσες, ή και αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι καινούργιοι ενδεφερόμενοι, και αυτοί θα πρέπει να έρθουν να κάνουν τις αιτήσεις. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης σχετικά με την έκδοση, ανανέωση και χορήγηση της προβλεπόμενης αίτησης κάρτας στάθμευσης μόνιμου κάτοικου του έτους 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης, στο αυτοτελές τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτό ήταν και ο λόγος που βγήκε το δελτίο τύπου. Από εκεί και πέρα τα δικαιολογητικά, αν θα ανατρέξουμε στο δελτίο τύπου, θα τα βρούμε. Αυτό που κυρίως θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι θα πρέπει η οικία τους, η οποία θα αποδεικνύεται από το Ε1, θα πρέπει να εσωκλείεται από το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή να είναι η οδός που... η οδός της οικίας τους να είναι μέσα στο ΣΑΣ. Αυτοί δικαιούνται. Και δικαιούνται θέση μονίμου κατοίκου για όχημα το οποίο η άδεια κυκλοφορίας θα αναγράφει το όνομα ως ιδιοκτήτη του ετούντα. Αυτά είναι τα δύο βασικά πράγματα πριν κάποιος ξεκινήσει να έρθει να... Είναι η βασική προϋπόθεση να ξεκινήσει και να κάνει αυτή την αίτηση. Αναφορικά με τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας της Τρίπολης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Οικονομόπουλος ενημερώνει πως το μέτρο αυτό λειτουργεί χωρίς σοβαρά προβλήματα, με περισσότερο κόσμο να έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να χρησιμοποιεί τις απαραίτητες κάρτες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν οι καθιερωμένες παραβάσεις κάποιων μη επιμελών οδηγών. Είναι ένα μέτρο το οποίο φαίνεται ότι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Υπάρχουν αρκετές δυσχέρειες στη λειτουργία του, και αυτό εντείνεται από τα έργα, τα πολλά έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη, και από τις εργασίες που γίνονται και με το φυσικό αέριο, που όπως βλέπουμε δημιουργεί κάποια δυσχέρεια στις μετακινήσεις και στους δρόμους. Όταν θα λυθούν όλα αυτά, που πιστεύω ότι σύντομα θα λυθούν, γιατί θα υπάρξει και ολοκλήρωση των εργασιών τόσο του Δήμου όσο και του φυσικού αέριου, θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και θα δούμε και δρόμοι τώρα οι οποίοι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει για να στατμεύσει, θα υπάρχουν και αυτές οι θέσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα φαίνεται ότι είναι ένα μέτρο το οποίο το έχουν αγκαλιάσει οι πολίτες, γιατί μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρουν μια θέση στάθμευση σε κεντρικό δρόμο στο κέντρο της πόλης, με ένα μικρό αντίτιμο του 1 ευρώ, να κάνουν τις δουλειές τους, τις αγορές τους και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουν και οι καταστηματάρχες, για να μπορούν να υπάρχει εύκολη μετακίνηση και στάθμευση στους πελάτες τους. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι οι οποίοι δεν, πολλές φορές είτε ξεχνούν λόγω αμέλειας ή οτιδήποτε άλλο, και δεν πάνε να προμηθευτούν την κάρτα ελεγχόμενης στάθμευσης. Σε αυτούς επιβάλλεται, βεβαιώνεται παράβαση από τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία Δημοτική Αστυνομία, όπως γνωρίζετε, είναι υποστελεχωμένη, έχει μόνο 2 άτομα, και αυτά τα 2 άτομα έχουν και άλλα πέραν του ελέγχου του ΣΕΣ, έχουν και άλλες αρμοδιότητες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι και συνέχεια εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά όμως, αρκετές παραβάσεις υπάρχουν, αρκετά βεβαιωμένα πρόστιμα. Κλείνοντας, να σημειώσουμε πως οι οδηγοί μπορούν να προμηθεύονται, εκτός από τις καθιερωμένες κάρτες, ανάλογα με την ώρα στάθμευσης, μηνιαίες κάρτες, καθώς και ετήσιες σε πιο οικονομικές τιμές. Εμείς λέμε λοιπόν στον κόσμο να προμηθεύεται τις κάρτες ελεγχόμενης στάθμευσης. Υπάρχει ακόμα και η επιλογή της αγοράς μηνιαίας κάρτας με το ποσό των 60 ευρώ, όπου μπορεί να σταθμεύει ανεξαρτήτου ώρας στις πορτοκαλί διαγραμμίσεις ή ακόμη και ετήσια, η οποία είναι γύρω στα 600 ευρώ, η οποία και αυτή όμως έχει χωρίς χρονικό περιορισμό δικαίωμα στάθμευσης στις πορτοκαλί διαγραμμίσεις. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν τη σημασία της ελεγχόμενης στάθμευσης. Η ελεγχόμενη στάθμευση είναι για λίγο χρόνο, να μπορεί ο καθένας να πάει να κάνει τις δουλειές στο κέντρο της πόλης.